Θέλουμε πριν απ' όλα να χαιρετήσουμε και να ενώσουμε τη φωνή μας με τους εκπαιδευτικούς που με τη μεγάλη τους συμμετοχή στην απεργία, πρωτοφανή συμμετοχή και με τη μεγάλη συμμετοχή στο συλλαλητήριο λένε όχι στο σχολείο κοινωνικών διακρίσεων που όλα πωλούνται και αγοράζονται, αυτή είναι η πολιτική σας. Παράδειγμα, 18 ένας γράφει για να μπει στο πανεπιστήμιο, δεν περνάει. 8.000 πληρώνει στο ιδιωτικό κολέγιο και ισοτιμείται το πτυχίο του. Ένα παράδειγμα χώρια από όλα τα υπόλοιπα. Που είπαν, ναι, για ένα σχολείο που θα μορφώνει και που δεν θα εξοντώνει εκπαιδευτικούς, μαθητές και γονείς. Αλήθεια, πώς νιώθετε? Έφυγε η κυρία Κεραμέως. Όταν έγινε η αντιπαράθεση για το νομοσχέδιο, εσείς λέγατε ότι έχετε τη συνένεση όλης της εκπαιδευτικής ή της συντριπτικής πλειοψηφίας της εκπαιδευτικής κοινότητας, των γονιών και των μαθητών. Ιδού η απόδειξη. 150.000 στην απεργία. Ποια συνένεση έχετε? Καμία. Αποδεικνύεται καθημερινά και όσο περνάει ο καιρός, δεν θα περνάτε καλά. Θα περνάτε όλο και χειρότερα, γι' αυτό ακούστε και τι ζητάει ο ελληνικός λαός. Τώρα, οι μεγάλες αλλαγές σε βασικούς κλάδους του αστικού δικαίου και συνολικά στο σύστημα απονομής της δικαιοσύνης, οι ονομαζόμενες μεταρρυθμίσεις, δεν είναι ούτε αποσπασματικές, ούτε τεχνοκρατικές και ούτε ουδέτερες. Και δεν έχουν στόχο, κύριε Υφυπουργέ, να εξυπηρετήσουν όλους. Και θα το αποδείξουμε. Όπως ακριβώς και οι μεταρρυθμίσεις ονομαζόμενες και οι αλλαγές σε όλους τους τομείς, οικονομία, εργασιακές σχέσεις, κοινωνικός τομέας, περιβάλλον κλπ, δεν έχουν, που είναι σαρωτικές και είναι και αντιδραστικές, δεν έχουν στόχο να εξυπηρετήσουν όλους και ιδιαίτερα το λαό. Αλλά έχουν στόχους να εξυπηρετήσουν αυτούς που η ιδεολογία σας λέτε ότι είναι το κανάρι του συστήματος. Δηλαδή η εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο και η επιχειρηματική όμιλη το κεφάλαιο, για να το πω. Έτσι λοιπόν και στον τομέα της δικαιοσύνης, ο υποτιθέμενος εξωθρονισμός, παρότι τον κρύβεται, αλλά δεν είμαστε αφελείς, θα πω και παρακάτω, αυτό το στόχο υπηρετεί. Δηλαδή έχει στόχο την αποτελεσματικότερη εφαρμογή όλων των αντιλαϊκών και αντιδραστικών βέβαια νόμων που έχετε ψηφίσει και εσείς και οι προηγούμενοι και οι προπροηγούμενοι, για να μην αδικήσω κανένα. Σε αυτόν υποτάσσονται όλες οι αλλαγές που γίνονται και στην αστική, την πολιτική δίκη, την ποινική, την διοικητική. Αυτό το έχουμε αποδείξει σε όλα τα νομοσχέδια. Και φυσικά ποιείται την Nissan. Συνήθως, ακόμα και ο Πρωθυπουργός, δεν απαντάνε στη δική μας επιχειρηματολογία. Βρίσκεται βέβαια καλύτερα να έχετε εύκολους αντίπαλους. Τους άλλους που διαφωνείτε επί της διαδικασίας και όχι επί της ουσίας, στα άλλα κόμματα. Στη δική μας επιχειρηματολογημένη, και αυτό δεν μπορεί να αμφισβητήσει κανένας, θέση που διατυπώνουμε και στη Βουλή, συνήθως δεν απαντάτε, σφυρίζετε αδιάφοροι και αυτό τα λέει όλα. Επομένως, τα έχουμε αποδείξει και έχουμε αποδείξει ότι αυτοί που βγαίνουν ζημιωμένοι είναι οι εργαζόμενοι και ο ελληνικός λαός και αυτοί που βγαίνουν κερδισμένοι είναι αυτοί που κατέχουν τον πλούτο που τον κλέβουν από αυτούς που τον παράγουν. Η δικαιοσύνη και στην ουσία, επειδή λέγονται διάφορα, πάρα πολύ ωραία, ανεξάρτητη, αυτόνομη, δεν παρεμβαίνει κανένας, δίκαιη. Θα τα αποδείξουμε αυτά, αν ισχύουν ή όχι. Η δικαιοσύνη και στην ουσία της, δηλαδή στο περιεχόμενο των νόμων που ψηφίζονται, που είναι αντιλαϊκοί και που καλούνται να εφαρμόσουν οι δικαστές, αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάει κανένας. Έχουν ένα πλαίσιο αντιλαϊκό, στο οποίο καλούνται να το εφαρμόσουν και αυτό είναι σε βάρος της πλειοψηφίας του λαού. Και αυτό αποδεικνύεται καθημερινά. Αλλά και στη διαδικασία δεν είναι ανεξάρτητη, όπως λέτε εσείς. Είναι βαθιά ταξική, σκληρά ταξική. Και εσείς την επιβάλλετε.
Δεν είναι θέμα αν είναι δικαστές. Δεν θέλω να αθώσω κανέναν. Αυτοί έρχονται μπροστά σε ένα θεσμικό πλαίσιο βάρβαρο, κυριολεκτικά για τους εργαζόμενους. Άλλωστε, η έκθεση Πισαρίδη το λέει κοινικά. Θέλουμε δικαιοσύνη που να υπηρετεί τους επενδυτές. Και το να υπηρετεί στους επενδυτές σημαίνει να έρθουν όλα εκείνα τα εμπόδια που υπήρχαν κάτω από την πάλη του λαού, κάτω και από άλλες καταστάσεις, να απελευθερωθούν τα πάντα, ώστε να βγάλουν όσο το δυνατόν περισσότερο και πρώτα απ' όλα βέβαια θα βγάλουν από την εκμετάλλευση των εργαζομένων. Γι' αυτό έχετε φτιάξει αυτά τα εκτρώματα Χατζηδάκη, τα δύο νόμοι και πάρα πολλοί που ψηφίστηκαν πριν και από τις κυβερνήσεις του Πασόκ και του ΣΥΡΙΖΑ. Ας πάρουμε τώρα την συζήτηση που γίνεται για την πιλωτική δίκη. Τι εξυπηρετεί αλήθεια? Εμείς λέμε ότι είναι εξυπηρετεί να διαμορφωθεί ένας ασφικτικός έλεγχος στη διαμόρφωση της νομολογίας και να επιβάλλεται. Και μη μας λέτε, έφυγε και ο κύριος Τσάρας, ότι δεν είναι υποχρεωτική. Κάτι ξέρουμε κι εμείς. Όταν έχεις νομολογία του Αρείου Πάγου, επιδρά ή δεν επιδρά σε όλα τα κατώτερα δικαστήρια? Επιδρά. Και δεν ξέρουμε ποιοι θα βρουν τη δύναμη και τον πόη να πάνε κόντρα. Αλλά και να πάνε, χαμένοι θα είναι πάλι. Εννοώ για δικαστικούς. Αυτό θέλετε. Και τι λέτε τώρα, ότι το κάνουμε για να μην ταλαιπωρείται ο κόσμος, να μην γίνονται περιττές αγωγές και έξοδα. Εντάξει, αφελείς δεν είμαστε, ξαναλέω. Αυτό το αντιλαμβανόμαστε. Είναι πρόσχημα αυτό. Είναι υπαρκτό πρόβλημα. Έχουν γίνει και πολλά. Και κυρίως από μεγάλα δικηγορικά γραφεία και όχι από αυτοαπασχολούμενους δικηγόρους και ονοών νοήτου, αλλά δεν είναι αυτό το θέμα. Είναι στην πράξη να απογορευθεί οποιαδήποτε, κυριολεκτικά να απογορευθεί, έστω και ελάχιστη δυνατότητα να εκφραστεί κάποια προοδευτική αντίληψη σε ορισμένες δικαστικές αποφάσεις. Νόμος και τάξη. Και τα σκυλιά δεμένα δηλαδή. Αποφασίζει ο Άριος Πάγος και από εκεί και πέρα τα δικαστήρια που μερικές φορές ορισμένοι έντιμοι δικαστές, σαν εξαίρεση, γιατί άλλοι δεν μπορούν ή δεν θέλουν καμιά φορά, μπορούν να βγάλουν και κάποια θετική, έστω σε μικρό βαθμό, απόφαση για το λαό, για το λαό και τους εργαζόμενους. Δεύτερο παράδειγμα. Η εδραίωση της έγγραφης απόδειξης στην πολιτική δίκη και η κατάργηση της ζωντανής εξέτασης των μαρτύρων στο ακροατήριο. Ποιον εξυπηρετεί? Ποιον βοηθάει? Να το πω πιο απλά για να καταλαβαίνει και ο κόσμος, γιατί από αυτά που συζητάμε εδώ και από τις ομιλίες που ακούμε καταλαβαίνει τι ακριβώς συμβαίνει. Ας υποθέσουμε συνολικά ότι είναι μία μεγάλη επιχείρηση και ένας απλός εργαζόμενος. Τις ίδιες δυνατότητες έχει η επιχείρηση που μπορεί με το προσωπικό, με το χρήμα, τους μηχανισμούς, τα πλήρη μηχανογραφικά συστήματα, το μεγάλο αρχείο εγγράφων, μπορεί να ανταποκριθεί και μάλιστα σε χρόνο, επειδή το χρόνο τον μειώνεται, και μάλιστα σε χρόνο μικρό, μπορεί να ανταποκριθεί όπως είναι τα συμφέροντά της? Μπορεί ο μεμονωμένος εργαζόμενος ή κάποιος άλλος να τα κάνει όλα αυτά? Ποιος λοιπόν είναι από πάνω? Είναι τα μεγάλα δικηγορικά γραφεία, οι μεγάλες επιχειρήσεις που έχουν και τεράστια νομικά τμήματα και δυνατότητες. Γιατί έχουν το χρήμα που φυσικά το βγάζουν από τους εργαζόμενους. Ο μέσος φτωχός διάδικος βρίσκεται αντικειμενικά σε δυσμενέστερη θέση. Ισχύει αυτό ή δεν ισχύει? Έχουμε άδικο ή δίκιο? Έχουμε δίκιο. Έχουμε δίκιο και το ξέρετε και μην κουνάτε το κεφάλι, και αυτό είναι και στην κοινωνία ολόκληρη. Τι λέτε, τα πάει ένας φουκαράς κόντρα σε ένα μεγαθύριο και θα κερδίσει τη δίκη? Πέστε μας μερικά παραδείγματα. Και με βάση αυτούς τους, αυτά που βάζετε δηλαδή τώρα, τους περιορισμούς. Επίσης, το ίδιο συμβαίνει και με τα μεγάλα δικηγορικά γραφεία στον χώρο των δικηγόρων. Τα μεγάλα δικηγορικά γραφεία, μιλάμε τώρα για μέχρι 50 άτομα, έχουν τη δυνατότητα να ανταποκρίνονται και στις προθεσμίες και σε όλα αυτά που είπα προηγούμενα, για να μην τα επαναλαμβάνω. Ο αυτοαπασχολούμενος δικηγόρος θα του βγει η Παναγία, όπως λέμε σε απλή γλώσσα, να μπορέσει, αν μπορέσει, να ανταποκριθεί στις ανελαστικές προθεσμίες που βάζετε. Και ρωτήστε τους αυτοαπασχολούμενους δικηγόρους που παλεύουν
και δουλεύουν 15 ώρες το 24ωρο, ρωτήστε τους τι άγχος έχουν για να κλείσουν το φάκελο. Τρίτο παράδειγμα. Η επιτάχυνση της αναγκαστικής εκτέλεσης και των πληστηριασμών, η οποία υπήρχε και διευρύνεται σε όφελος ποιών. Αυτόν που χρωστάνε, αυτόν που είναι υποθηκευμένο το σπίτι τους ή σε όφελος των τραπεζών. Αυτά υπήρχαν και επί ΣΥΡΙΖΑ με τον προηγούμενο. Τώρα έρχεται νέα διάταξη για την αυτόματη μείωση της τιμής της πρώτης προσφοράς σε περίπτωση άγωνων πληστηριασμών. Ποιον ωφελεί αυτό? Θα το πω απλά, στο τέλος, πέρα από τα παιχνίδια που παίζουν οι τράπεζες, οι επενδυτές, όλοι αυτοί, όλα τα κοράκια που είναι μαζεμένα, σε τελευταία ανάλυση τι θα γίνει? Θα του πάρουν είτε το σπίτι, είτε την επιχείρηση, τη μικρή, γιατί μεγάλες είναι άλλες τάξεις τα deal που γίνονται εκεί, θα του την πάρουν κοψοχρονιάς. Κυριολεκτικά θα του πάρουν κοψοχρονιάς τους κόπους όλης της ζωής. Και μη μας πείτε ότι υπάρχει διαφάνεια και ο υγιής ανταγωνισμός. Υπάρχει υγιής ανταγωνισμός. Ποιο προϊδεύεται? Ούτε υγιής επιχειρηματικότητα. Όπως λέτε, δεν γίνεται να ωφελούνται όλοι. Ο ανταγωνισμός σημαίνει το μεγάλο ψάρι τρώει το μικρό. Ο ένας προσπαθεί να φάει το μερίδιο του άλλου. Αυτό δεν τους εμποδίζει, ούτε και θα εμποδίσει. Τα διάφορα κοράκια, αυτά τα ξέρουμε και από τις... από πολλά πράγματα που τα συμφωνούν από πριν, άγωνος ο διαγωνισμός και στο δεύτερο γύρο πέφτει το τίμημα. Τώρα εδώ είναι η περιουσία του κόσμου όμως, δεν είναι μόνο τα δημόσια έργα. Πέφτει το τίμημα και κάνουν και συμφωνίες και μοιράζουν ποιος θα πάρει τι. Ποιον ωφελεί λοιπόν αυτή η νέα ρύθμιση που μειώνεται αυτόματα η τιμή της πρώτης προσφοράς? Και δεν κατάλαβα το επιχείρημα που είπατε. Αυτό το κάνουμε, αν κατάλαβα καλά, γιατί δεν το άκουσα καλά, το κάνουμε, λέει, για να αποφύγουμε να πάρει απόφαση στο δικαστήριο και να συντομεύσουμε τον χρόνο. Όμως ποιον ωφελεί? Ωφελεί ή όχι τις τράπεζες και τους άλλους που θέλουν να πάρουν τα σπίτια του Κοσμάκη τζάπα? Τα ωφελεί ή όχι? Τα ωφελεί. Άρα, ποια αντικειμενική και ανεξάρτητη δικαιοσύνη? Τέταρτο παράδειγμα που βγάζει κυριολεκτικά μάτι και αποδεικνύει με κραυγαλαίο τρόπο την ταξικότητα του νόμου, όχι μόνο αυτού, και των προηγούμενων, και βέβαια ποια συμφέροντα εξυπηρετεί όχι μόνο η Νέα Δημοκρατία, αλλά και τα άλλα κόμματα. Να το πω πιο απλά. Ποια ήταν η συζήτηση? Χρεοκοπούν επιχειρήσεις. Βέβαια, το ότι χρεοκοπούν και κλείνουν, για να ανοίξουμε και μια παρένθεση, γιατί για να μην να καταλαβαίνει και ο κόσμος γενικότερα, ορισμένες κλείνουν για να πάνε στη Βουλγαρία. Άλλες κλείνουν, αλλά ο βιομήχανος είναι, να μην πω δεις, εκατομμυριούχος. Γιατί έχουμε το ευρώ τώρα. Κλείνουν αυτές οι επιχειρήσεις λοιπόν. Ποιος πρέπει πρώτος να αποζημιωθεί? Εδώ είναι, δείχνει και την ιδεολογική ταυτότητα του καθενός. Εμείς λέμε οι εργαζόμενοι. Γιατί χωρίς τους εργαζόμενους δεν δουλεύει η επιχείρηση. Δουλεύει μόνο με τον ιδιοκτήτη? Όχι. Πρώτα απ' όλα πρέπει να... Αυτό λέγαμε σαν ΚΚΕ και αυτό πρέπει να γίνει. Αλλά σε μια καπιταλιστική κοινωνία όπου θεωρείται ότι η κινητήριος δύναμη είναι επιχειρηματίες και το κεφάλαιο, αυτό δεν συμβαίνει. Ποιοι ικανοποιούνταν με τους νόμους τους προηγούμενους? Ικανοποιούνταν οι τράπεζες και φυσικά υπήρχαν και κάποια προνόμια εντός εισαγωγικών. Είναι τραβηγμένο. Για να αποζημιωθούν και οι εργαζόμενοι. Τώρα τι κάνετε? Το πάτε παραπέρα. Ήταν στραβό το κλίμα, το φέγει ο Γάιδαρος. Τώρα λοιπόν με τις προθεσμίες και με αυτά που λέτε ότι πλέον αλλάζει. Αλλάζει και δεν θα υπολογίζεται ο χρόνος που εξαγγέλλεται ο πληστηριασμός, αλλά ο χρόνος που γίνεται. Αυτό είναι ένα κόλπο, βρώμικο, κατά των εργαζομένων. Βρώμικο κυριολεκτικά και πρέπει να το καταλάβουν οι εργαζομένοι. Πάτε να τους φάτε αυτά που δικαιούνταν ακόμη και με το προηγούμενο. Αυτό πάτε να κάνετε τώρα. Και γιατί το φέρατε, για πέστε μας. Πέστε ένα αιτιολογικό. Ακριβώς γι' αυτό. Για να ξεπλύνετε όλους αυτούς που έχουν το χρήμα και να
να ανακλέψετε υδρότα και αίμα εργαζομένων. Που όταν κλείνει η επιχείρηση θα είναι πιθανά για 1 και 2 χρόνια μέχρι να γίνει ο πληστηριασμός, θα είναι άνεργοι, δεν θα παίρνουν τίποτα. Και έρχεστε τώρα με την αλλαγή αυτή που κάνετε, που λέτε όταν πραγματοποιηθεί ο πληστηριασμός να τους μειώσετε το χρόνο αποζημίωσης. Έτσι δεν είναι? Ναι ή όχι? Τι πολιτική είναι αυτή? Δικαιοσύνης ή βαρβαρότητες απέναντι στους εργαζόμενους? Σε αυτούς που φτύνουν αίμα και παίρνουν 6 και 7 και 8 κατοστάρικα και που μένουν άνεργοι ενώ έχουν δώσει όλη τη ζωή τους. Έχουν φουσκώσει τα αμύθιτα κέρδη επιχειρηματιών και έρχεστε τώρα και τους κλέβετε κι άλλο. Και αυτό είναι ντροπή, αλλά ντροπή δεν υπάρχει στην πολιτική και την πολιτική τη δική σας. Επομένως, λέω αυτά τα παραδείγματα γιατί η συγγήτριά μας, η Μαρία Κομινάκα, αναφέρθηκε σε όλα και αναλυτικά και με επιχειρήματα. Απάντηση δεν ακούσαμε. Ακούμε θεωρίες γενικές και όμορφες λέξεις και κόντρες με το ΣΥΡΙΖΑ και άλλους με τους οποίους έχετε κοινά στοιχεία. Μπορεί να διαφέρετε σε επιμέρους, αλλά ουσιαστικά στην ίδια γραμμή κινήστε. Τελειώνω. Άρα λοιπόν, αυτό που υπόθηκε και το είπε και ο κ. Υπουργός, συμφωνούμε ότι το νομοσχέδιο επιχειρεί να λύσει προβλήματα της καθημερινότητας. Αυτό είναι σωστό. Το ερώτημα ποιο είναι? Για ποιον? Για όλο το λαό? Να, τα είπα. Αυτό που φαίνεται με τους πληστηριασμούς. Ποιον ευνοεί? Τον εργοδότη, τον καπιταλιστή, τον επιχειρηματία, τους εργαζόμενους. Αφού τους κλέβετε, ομά. Τους είπα από την τσέπη. Δικαιώματα που έχετε, τους τα παίρνετε. Ένα παράδειγμα κραυγαλαίο, λέω. Είπα και τα προηγούμενα. Έτσι δεν είναι? Άρα λοιπόν δεν λύνει προβλήματα της καθημερινότητας. Λύνει προβλήματα απελευθέρωσης πλήρους ασυδοσίας των συμφερόντων του κεφαλαίου και των επιχειρηματιών. Σας τα λέει ο Πυσαρίδης, καθοδηγητής. Ιδεολογικός είναι. Αυτό είναι το μεγάλο θέμα. Επομένως, δεύτερο, ο κύριος Λοβέρδος έφυγε της Νέας Δημοκρατίας, γιατί υπάρχει και ο Ανδρέας. Η δικαιοσύνη έχει στόχο να προστατέψει τον αδύναμο. Καλά, εδώ γελάνε. Εδώ και αν υπάρχει γέλιο, έχετε την εντύπωση ότι το πιστεύει κανένας αυτό? Ότι η δικαιοσύνη, η αστική, η ταξική στον καπιταλισμό έχει στόχο να προστατέψει τον αδύναμο? Τι μας λέτε τώρα? Τι μας λέτε? Εδώ σκοτώνονται άνθρωποι και δεν αποζημιώνονται στο τέλος τέλος. Ακόμα και αυτά που είχαν κατακτηθεί μέσα στα πλαίσια του αστικού συστήματος, όντως μπορεί να είχαν κατακτηθεί και να είχαν καταγραφεί και στο δίκαιο, γιατί αυτό καταγράφει το δίκαιο, πέρα από το βασικό δηλαδή, το δίκαιο του ίδιου του συστήματος, δίκαιο εντός εισαγωγικών. Όλα αυτά τα παίρνετε όλα πίσω, όλα κυριολεκτικά πίσω, τα σαρώνετε, συνεχίζοντας την πολιτική των προηγούμενων κυβερνήσεων, γιατί πρέπει να απελευθερωθεί η ιδιωτική πρωτοβουλία. Και δεν μιλάμε για τα μαγαζάκια και τον καθένα ξεχωριστά. Πρέπει να απελευθερωθεί πλήρως η ασυδοσία του κεφαλαίου. Αυτά κάνετε σε όλους τους τομείς. Και στο περιβάλλον που μιλάτε δεν έχω ώρα τώρα να μιλήσω και να τελειώσω. Ανεξάρτητη δικαιοσύνη, και κλείνω, επειδή βγήκαν ορισμένοι ξύπνοι τύπου Πορτοσάλτε, που πήγε πριν από ένα μήνα και βρήκε μια δικιά μου ομιλία και έβγαλε 2 φράσεις. Που λέμε εμείς δεν μπορούμε να συμβιβαστούμε με αυτή την αστική δικαιοσύνη. Γιατί εξυπηρετεί τα συμφέροντα των λίγων και όχι των πολλών. Και επειδή μας κάνετε μια επίθεση για την ανεξάρτητη, πρώτο θέμα, είναι ανεξάρτητη? Τι καλείται να εφαρμόσει η δικαιοσύνη? Τους νόμους που ψηφίζει η ακάστοτε κυβέρνηση? Ποια κυβέρνηση? Πόσο έχετε στην πλειοψηφία του ελληνικού λαού? Ούτε 25% δεν έχετε. Στην πλειοψηφία του ελληνικού λαού δεν έχετε 25%. Αυτό είναι παρεπίπτον ζήτημα, όπως λένε και οι κανονισμοί. Παρόλα αυτά, λέω, εσείς ψηφίζετε νόμους. Ψηφίσατε τους νόμους της Κεραμαίως. Όλη η εκπαιδευτική κοινότητα, γονείς και μαθητές, είναι απέναντι. Άρα, είναι αντιλαϊκός ο νόμος? Είναι κόντρα στη θέληση του λαού ή δεν είναι? Έτσι λοιπόν, είναι εξαρτημένη από το νομοθετικό έργο που κάνει η εκάστοτε κυβέρνηση, υπηρετώντας τα συμφέροντα αυτού του συστήματος. Δεύτερον, ποιος διορίζει την ηγεσία της δικαιοσύνης? Για πέστε μας. Η εκάστοτε κυβέρνηση. Με τι κριτήρια? Αντικειμενικά?
ικανότητες. Δεν κρυβόμαστε πίσω το δάκτυλό μας. Έχουμε τόσα χρόνια εδώ και άλλα τόσα προηγούμενα άλλοι. Και καθημερινά τα ζούμε. Κάθε κυβέρνηση που βγαίνει διορίζει τους δικούς της. Με τι κριτήριο? Πέρα από όρους φετολογικά και τέτοια που δεν είναι και τα ουσιαστικά. Ποιος θα εφαρμόσει καλύτερα τη δική της την πολιτική? Επομένως, ποια ανεξάρτητη? Φυσικά υπάρχουν δικαστές που δίνουν μάχη, είναι η Ένωση Δικαστών κλπ. Άρα λοιπόν, για να τελειώσουμε και να τελειώσω κι εγώ, εμείς όχι απλά την αμφισβητούμε, είμαστε αντίθετοι. Και ξέρετε, επειδή δεχόμαστε και αυτή την επίθεση, δεν καταλάβαμε καλά. Εμείς καταψηφίζουμε σχεδόν όλα τα νομοσχέδια. Αυτό σημαίνει ότι δεν αποδεχόμαστε αυτή την πολιτική. Δεν έχουμε το δικαίωμα, μήπως? Γιατί αυτό εννοούν ορισμένοι. Μήπως πρέπει να πάμε, πώς το λένε, κεφαλή δεξιά και βήμα χίνας? Όχι. Εμείς είμαστε αντίθετοι και γι' αυτό λέμε και αυτά που λέμε και για τη δικαιοσύνη και για τους νόμους σας. Και λέμε να μην εφαρμοστούν. Απειθαρχία είναι υπακοή. Η ανθρωπότητα προχώρησε μπροστά, όχι με την υπακοή, αλλιώς θα ήμασταν στα σπήλαια. Προχώρησε με την αντίσταση, με την ανυπακοή, με το άνοιγμα νέων δρόμων, με τους αγώνες, και σε αυτούς εμείς θα είμαστε στην πρώτη γραμμή.